Παρέμβαση, παρέμβαση. Στην τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωση, ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν είναι θέμα βέβαια. Θα τον ρωτήσουμε για άλλα πράγματα. Αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα. Ακριβώς. Όπως και άλλα στελέχη, αλλά ο κύριος Παπάς πιο κοντά. Συμμετέχει στη σκέψη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους συμμετέχοντες στο πάνελ. Κύριε Υπουργέ, φοβηθήκατε από τις εκλογές στην κεντροαριστερά και θέλετε να καλύψετε το σκάνδαλο που λέει η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση για τον κύριο Καμένο? Και χτες ο Πρωθυπουργός με παρέμβαση του Παύλα Διάγγελμα μίλησε για το κοινωνικό μέρισμα. Σιγά μη φοβηθήκαμε και τον καιρό. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή αυτή η συζήτηση. Την ευρυδίκη. Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τοποθετηθούν εάν τα μέτρα αυτά θα τα ψηφίσουν ή όχι. Εκεί βρίσκεται η ουσία. Δεύτερον, θέλω να υπενθυμίσω ότι εάν δεν είχε γίνει η διαπραγμάτευση του 2015, η χώρα θα ήταν υπόχρεη για 4,2% πρωτογενές πλεόνασμα. Οπότε αυτό το κοινωνικό μέρισμα θα ήταν αδύνατο να αποδοθεί. Τρίτον, είναι διπλάσιο του περσινού. Τέταρτον, είναι στοχευμένο και κοινωνικά δίκαιο. Κύριε Ο Υπουργέ, καθένας λοιπόν στη συζήτηση από τώρα και μέχρι την επίσημη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου θα κριθεί από τη θέση που θα πάρει σε σχέση με την υπερψήφιση ή όχι των μέτρων αυτών. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, δεν μου πέφτει λόγος γιατί δεν ψηφίζω, να δοθεί το μέρισμα και να ψηφιστεί από όλες τις πλευρές να δοθεί το μέρισμα. Αρκεί να δοθεί σωστά, να λάβετε υπόψη σας κάποιες παρατηρήσεις, γιατί έχουμε συγκεντρώσει και εμείς πάρα πολλές, και κάτι άλλο. Να ομολογήσετε ότι αυτό το πλεόνασμα δεν προέρχεται από ανάπτυξη, προέρχεται από υπερφορολόγηση. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι δεν θα θέλανε μέρισμα, θα θέλανε αξιοπρεπή μισθό, αξιοπρεπή σύνταξη, δουλειά. Δεν θα θέλανε μέρισμα. Και πιστεύω ότι αυτή είναι αριστερή άποψη, έτσι όπως σας ξέρω εγώ χρόνια. Κύριε Παπαδάκη, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εχθές είναι χαρά για εκπομπές σαν τις δικές σας, σαν τη δική σας που δίνει χρηστικές πληροφορίες στους τηλεθεατές. Το τι γίνεται δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε ρεκόρ μηνυμάτων. Είναι απολύτως λογικό και σας εύχομαι και ψυχραιμία και αυτοσυγκέντρωση. Ψυχραιμία. Γιατί φαντάζομαι ότι τα ερωτήματα είναι πολλά και θέλει έτσι μια. Όπως για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, αν μπορείτε να το απαντήσετε και το γνωρίζετε, εάν θα ληφθεί υπόψη το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, δηλαδή το εισόδημά τους. Αυτό γιατί περιουσιακά κριτήρια έβαλε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή τι εννοώ? Εάν για παράδειγμα για ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδί με εισόδημα 4.600 ευρώ παίρνει μέρισμα 500 τόσο, 525. εάν γίνει εφαρμογή με το τεκμαρτό, δεν το παίρνει κανένα ζευγάρι από αυτά. Γιατί ως παντρεμένοι έχουν τεκμαρτό εισόδημα 5.000 ευρώ. Άρα εξαιρούνται όλοι. Με το καλημέρα δηλαδή. Με το καλημέρα. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω? Το θέμα των φιλοξενουμένων. Έχετε την πεθερά σας στο σπίτι εσείς που παίρνει 400 ευρώ σύνταξη. Η πεθερά σας θα πάρει το κοινωνικό μέρισμα ή θα υπολογιστεί με το εισόδημα το δικό σας? Να πάμε πρώτα στο προηγούμενο ερώτημα, ναι, για να μην τα αφήνουμε στον αέρα. Ναι. Είπατε για την υπερφορολόγηση. Ναι. Είναι προφανές ότι κάποια κοινωνικά στρώματα, όχι η πλειοψηφία του λαού μας, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα. Το πρωτογενές πλεόνασμα αυτής της τάξης όμως, κύριε Παπαδάκη και αγαπητοί φίλοι και συνομιλητές, προκύπτει και από τις φορολογικές εισπράξεις, οι οποίες γεννιούνται και από τους ρυθμούς ανάπτυξης. Διότι η οικονομία μας αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται με 2% σχεδόν και προκύπτουν και αυξημένα φορολογικά έσοδα. Είναι απολύτως προφανές. Φορολογικά έσοδα λέτε. Φορολογικά έσοδα λέτε. Βεβαίως, μα από πού? Κατά κύριο λόγο από το 24% του ΦΠΑ. Έτσι, εντάξει, μέσα από τον έμφυα. Κύριε Υπουργέ, μέσα στο 17 εφαρμόστηκαν πολλά νέα μέτρα και το ξέρετε αυτό το πράγμα. Έτσι, αυξήθηκαν συντελεστές. Κύριε Σιωμόπουλε, εξηγώ και επαναλαμβάνω. Εάν δεν είχε γίνει η σκληρή διαπραγμάτευση του 2015 για να πέσει ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος από το 4,2 στο 1,75, αυτά τα χρήματα και άλλα τόσα ενδεχομένως θα επιβαρύνονταν οι πολίτες και δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε. Κύριε Υπουργέ, κάποια στιγμή θα σας έχουμε εδώ. Εμείς συγκεντρώνουμε και παρατηρήσεις. Όπως για παράδειγμα οικογενειακές μεταβολές μέσα στο 17. Ναι. Δηλαδή, άνθρωποι που παντρεύτηκαν μέσα στο 17,
Άνθρωποι που απέκτησαν το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο παιδί μέσα στο 17. Αυτοί είναι εκτός μερίσματος. Γιατί θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του 16. Άνθρωποι οι οποίοι έμειναν άνεργοι από το Γενάρη του 16. Αυτοί είναι εκτός. Και έχουν περάσει ένα μαρτυρικό χρόνο και δεν πρόκειται να πάρουν ούτε ένα ευρώ. Πρέπει να τα δείτε αυτά, κύριε Υπουργέ. Όλες τις λεπτομέρειες νομίζω και στη διάρκεια της συζήτησης σήμερα θα κατατεθεί. Σήμερα. Πότε κατατίθεται το νομοσχέδιο? Δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω αυτό θα το γνωρίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχετε πάρει το OK από τους θεσμούς? Θεσμούς δεν μ' άρεσε να το λέω εγώ, από το κουαρτέτο. Είναι απολύτως προφανές, διότι έμαθα ότι έτσι βγήκε ανακοίνωση. Τα μηχάνια του ρεπορτάζ προσπαθούσαν να βγάλουν από το στόμα κάποιων αξιωματούχων των Ευρωπαίων ότι. Το μεταδώσαμε το πρωί ότι είναι. Εμείς είπαμε ότι πέρασε. Κύριε Παπαδάκη μου. Να σας προλάβω ότι εμείς το είπαμε το πρωί, ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Υπουργέ. Γιατί έρχονται συνάδελφοί σας εδώ και μας λένε ότι καταστροφολογούμε. Πιο αντικειμενική ενημέρωση δεν γίνεται πουθενά. Νομίζω, ξέρετε κάτι όμως, νομίζω πραγματικά ότι ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσει σοβαρά αντισώματα απέναντι σε αυτές τις πρακτικές της εντός εισαγωγικών ενημέρωσης. Διότι όπως πρέπει με ψυχραιμία να γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση, πρέπει και με ψυχραιμία να γίνεται και η ενημέρωση. Εσείς την παρακολουθείτε την εκπομπή μας? Στο βωμό του εφεάσεων. Την παρακολουθείτε την εκπομπή μας? Εμείς δεν έχουμε ανάγκη από τηλεθέαση, γιατί σταθερά είμαστε στην πρώτη θέση 27 χρόνια. Παρακολουθώ. Μια ερώτηση από τον Βασίλη το Σκουρί. Μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για θέμα που έπεσε προηγουμένως στο τραπέζι για τον κύριο Καμένο. Αν γίνει πρόταση μομφής κατά του Υπουργού, θα τη μετατρέψετε σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης σε ψήφο εμπιστοσύνης? Μακάρι να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση η Νέα Δημοκρατία. Θα λάβει την κατάλληλη απάντηση. Μάλιστα. Νομίζω. Κύριε Υπουργέ, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε αναλυτικά ένα πρωί. Πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Την καλημέρα. Την καλημέρα μας.